μετά το προχθεσινό συμβούλιο έχω την υποχρέωση να απαντήσω και σε κάποια θέματα τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να αναλυθούν εκτενώς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι είχαμε 77 θέματα ημερήσιας διάταξης και κάποια ακόμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Και φυσικά ακόμα δεν έχει έρθει το μεγάλο θέμα που έχει τεθεί της διαχείρισης των απορριμμάτων. Περνάμε πλέον τους 2,5 μήνες με τα σκουπίδια στην πόλη. Περάσαμε τον ένα μήνα από τη νέα απόφαση έκτακτης ανάγκης και ακόμα δεν έχει οριστεί κάποιος χώρος προσωρινής αποθήκευσης και η προσπάθεια μεταφόρτωσης ουσιαστικά γίνεται στο χώρο του βιολογικού καθαρισμού με ό,τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να καταλάβει ο Δήμαρχος ότι η απόφαση της κήρυξης και έκτακτης ανάγκης του επιβάλλει να ορίσει χώρο προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης πέρα και έξω από τις όποιες εγκρίσεις χρειάζονται προκειμένου να είναι δυνατή η απόσυρση των απορριμμάτων από την πόλη. Θα θυμάστε ότι σε αντίστοιχη περίπτωση, όταν δεν υπήρχε ούτε υγειονομική διάταξη, ούτε κοινή υπουργική απόφαση και πετύχαμε την έκδοσή τους, σε 4 μέρες αδειάσαμε την πόλη. Επέμεινε ο κύριος Δήμαρχος να μην χρησιμοποιήσει αυτό το χώρο το μισθωμένο από το Δήμο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος η μίσθωση του οποίου έχει πάρει και νομιμότητα και θεωρούμε ότι καλύπτει πολλά από αυτά που του επέβαλε η δικαστική απόφαση για το Τουρκοδέντρι, με αποτέλεσμα να θέτει καθημερινά σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών. Πάμε στο άλλο θέμα. Τουρκοδέντρι. Βγήκε μια δικαστική απόφαση με κάποιους όρους που επιτρέπει, αφού υλοποιηθούν αυτοί οι όροι, μέχρι τις 15 Τρίτου, αν δεν κάνω λάθος, να γίνεται εκεί η μεταφόρτωση. Αν δείτε αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι ότι θα χρειαστούν παραπάνω από 200-300.000 προκειμένου να υλοποιηθούν. Να υλοποιηθούν γιατί? Γιατί έχει λιγότερες επιπτώσεις από την Αγία Τριάδα? Νομίζω ότι είναι τουλάχιστον αστείο. Η Αγία Τριάδα και περιφραγμένος χώρος είναι εν πωλής και άσφαλτο έχει πρόσβαση εκεί και φυσικά κοστίζει μόλις 3.000 ευρώ το μήνα. Έτσι. Εκτός αν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το Τουρκοδέντρι για μόνιμο χώρο μεταφόρτωσης προς όποιο σημείο υποδεχθεί τελικά την μόνιμη διαχείριση. Τελευταία δε, χθες μάλλον, εκδόθηκε μια πράξη χαρακτηρισμού, προφανώς είναι αυτή η δημόσιοι χώροι που εννοούσε ο κύριος Δήμαρχος, οι οποίοι για να χρησιμοποιηθούν με βάση την νομοθεσία πρέπει να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα, πιθανόν να περάσουν και 1 και 2 χρόνια, που αναφέρει κάποια δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Βαλτετσίου, Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου, 62 στρεμμάτων και κάτι, στη θέση Μεγαβούνι. Νομίζω ότι αυτό το μπαλάκι πρέπει να σταματήσει, κάπου να κάτσει μπίλια, δηλαδή, γιατί έχουμε καταντήσει γραφική. Ξεκινήσαμε από τον Άγιο Κωνσταντίνο, πήγαμε στο Τουρκοδέντρι, τώρα ψάχνουμε στο Βαλτέτσι και εντωμεταξύ τα σκουπίδια παραμένουν στην πόλη, στους δρόμους της πόλης. Γίνεται βέβαια κάποια αποκομιδή επιλεκτική, θα έλεγα, εν πωλής προς τον βιολογικό καθαρισμό, όπου φορτώνονται και κάποιοι τόνοι φεύγουν την Αθήνα. Και φυσικά δεν γίνεται κάποια προσπάθεια να μπορέσουμε να έχουμε την επόμενη μέρα, γιατί μέχρι προχθές ήταν 2.940 τόνοι, με όταν ξεκίνησε η καινούργια σύμβαση, θα πω και γι' αυτό, και αυτοί συνεχώς μειώνονται. Δηλαδή σε ένα μήνα δεν θα έχουμε τι να κάνουμε τα σκουπίδια και συνεχίζουν να παραμένουν 2.000 τόνοι στην πόλη. Να έρθουμε τώρα σε αυτό το περίφημο η διαδικασία που έγινε. Νομίζω ότι είναι όνειδος για το Δήμο. Ξέρανε ότι είχαν 60.000 ευρώ, ξέρανε ότι αυτοί τα 60.000 ευρώ κάποια στιγμή θα τελειώνανε και θα μας μέναν 3.000 τόνοι χωρίς να έχουν ανάδοχο. Και αντί να ξεκινήσει μια διαδικασία, ερχόμαστε σε έκτακτη Οικονομική Επιτροπή, καθορίζουμε κάποιους όρους, μας λένε ότι θα καλέσουν 3 εργολάβους, εκ των οποίων στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης έρχονται 2, ο ένας μάλιστα χωρίς χαρτιά. Και σαν να μην έφτανε αυτό, χθες, προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάζουμε αυτόν που δεν είχε τα απαιτούμενα δικαιολογητέα υπεργολάβο σε αυτό που πήρε το διαγωνισμό.
Νομίζω τουλάχιστον αυτά είναι αστεία πράγματα και δεν θέλω να πω, αλλά τουλάχιστον δείχνουν ότι κάτι συμβαίνει, για να μην πούμε ότι φτάνει στα όρια κάποιας διαπλοκής. Και φυσικά μιλάμε για μόνιμη λύση. Τώρα αυτό είναι τουλάχιστον αστείο να συζητιέται. Εμείς πήγαμε να κάνουμε προσωρινή λύση στον Άγιο Κωνσταντίνο και το ελεγκτικό συνέδριο με το σκεπτικό ότι οι Δήμοι, οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ δεν έχουν αρμοδιότητα διαχείρισης και σταματάνε στην αποκοπηδή, δεν ενέκρισε αυτή τη σύμβαση που, εν πάση περιπτώσει, διαχειριζόταν ένα μέρος των παραγόμενων απορριμμάτων. Συνεπώς, καλό το κύριο Δήμαρχο να σταματήσει να κοροϊδεύει τον κόσμο, να πάρει τις ευθύνες του. Η ίδια η απόφαση λέει ότι πρέπει να οριστεί ένας χώρος με τις λιγότερες επιπτώσεις για το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, και τέτοιος χώρος μπορεί να μην είναι η Αγία Τριάδα, γιατί κάποτε είχε πει ότι αν δεν βρούμε δημόσιο χώρο ας πάμε και στην Αγία Τριάδα, υπάρχουν στα πρακτικά του Συμβουλίου, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να αφήνουμε το σκουπίδι από την πόλη. Λέει και κάτι άλλο. Δεν πάει στην Αγία Τριάδα γιατί έχουν μπει 300.000 πρόστιμα, αν δεν κάνω λάθος. Σας πληροφορώ, έχω τα στοιχεία εδώ, μέχρι τις 29/8 που παραδώσαμε εμείς, τα πρόστιμα ήταν 96.000, εκ των οποίων μόνο 40.000 ήταν για την Αγία Τριάδα και τα άλλα αφορούσαν τις χωματερές της Βλαχοκερασάς, του Λεβιδίου και του Πλατώματος. Και για αυτά στις 96.000 έχουμε προσφύγει στο διοικητικό εφετείο και έχουμε πάρει και αναστολή εκτέλεσης της πράξης επιβολής προστίμου, προκειμένου να παίρνει φορολογική ενημερότητα ο Δήμος, και θεωρούμε ότι θα κερδίσουμε και την υπόθεση στο διοικητικό εφετείο. Υπάρχουν επίσης οι 50.000 που αφορούσαν αυτοψία του καλοκαιριού, οι οποίες επιβλήθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, στις 31 του, και φυσικά δεν έχει ακόμα πάει στη ΔΕΟΕ. Και σε αυτό οφείλει, σεβόμενος το χρήμα του Δημότη και την κατάσταση που επικρατεί, να κάνει προσφυγή, γιατί ο Δήμος δεν πρέπει να πληρώσει ούτε ένα ευρώ για τη διαχείριση, γιατί δεν έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης. Πάμε σε ένα άλλο θέμα για το οποίο έχει γίνει κουβέντα τελευταία. Για τα πάρκινγκ. Μας είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι φύγαμε εμείς και την επόμενη μέρα κλείσαν τα πάρκινγκ. Νομίζω ότι και για αυτή τη φορά ουσιαστικά ψεύδεται. Γιατί και στα συμβούλια του Ιουλίου και του Αυγούστου έβαλε το θέμα, σεβόμενος ότι υπάρχει επόμενη δημοτική αρχή και δεδομένου ότι οι συμβάσεις έλυγαν στις 31/8 του 2014, αν συμφωνούσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να παραταθούν, όχι για πολύ, για 1, 2, 3 μήνες, για να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση, δεδομένου ότι και εκεί έλεγε ότι έχει λύση. Φαίνεται ότι η ίδια λύση, η λύση μάλλον είναι τύπου της λύσης που είχε για τα απορρίμματα. Δεν πήραμε καμία απάντηση και ακούμε τώρα ότι θα βρει μια λύση, θα βάλει τέλη, δεν υπήρχαν κάρτες στάθμευσης, δεν υπήρχε αστυνόμευση, τώρα θα κάνει επιτροπή για να αστυνομεύει. Τον πληροφορώ, μάλλον δεν θα ξέρει γιατί δεν θα είχε πάρει ποτέ κάρτα στάθμευσης, παρά τα προβλήματα που είχαμε με τη Δημοτική Αστυνομία, και επιτροπή ελέγχου υπήρχε και κάρτες υπήρχαν και δεν πληρώθηκε ούτε ένα ευρώ από τους δημότες, όλα πληρώθηκαν από τα έσοδα που είχαμε από τις κάρτες και από τις κλήσεις. Και για να σημειώσω εδώ ότι από τις κλήσεις εισπράττει ο Δήμος πάρα πολλά χρήματα, γιατί ουσιαστικά στα όρια του είναι και ο αυτοκινητόδρομος που έχει αρκετά έσοδα από τροχές παραβάσεις. Ένα θέμα πάλι που αναλύθηκε εκτενώς στο Συμβούλιο και υπήρξε για μια ενημέρωση ήταν το Βοσινιώτιο και αυτή η έγκριση μιας νέας προγραμματικής σύμβασης στην οποία θα συμμετέχει ο Δήμος με 50.000 ευρώ. Δόθηκε ο λόγος βέβαια σε διάφορους εκεί. Υπήρξε μια κυρία η οποία φέρεται και ο συνάδελφός σας, η οποία είπε ότι
ο Δήμος έχει αρμοδιότητα, του Δήμου είναι το Βοσινιώτιο και διάφορα, όλοι έδιναν λεπτά κτλ. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Το Βοσινιώτιο δεν ανήκει στο Δήμο. Δεν είναι εποπτευόμενο από το Δήμο, δεν είναι νομικό πρόσωπο του Δήμου, δεν είναι ούτε νομικό πρόσωπο ούτε και ΔΥΤ. Είναι ένα αυτοτελές νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που έχει μία διοίκηση. Μάλιστα, από το καταστατικό του, όπως είπε και παραδέθηκε και ο Δήμαρχος, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος ήταν ισόβιοι. Δυστυχώς απεβίωσαν και κάποια στιγμή από την παλιά νομαρχία έγιναν ορισμοί καινούριων διοικήσεων. Το 2011 είχαμε παραιτήσεις και αναγκαστήκαμε εμείς να ορίσουμε διοικήσεις. Φυσικά, το Βοσινιώτιο γνωρίζεται ότι δεν έχει χρηματοδότηση. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να κρίνω γιατί δεν έχει χρηματοδότηση και πώς ξεκίνησε το Βοσινιώτιο. Γνωρίζω όμως και από τη θητεία μου στο Νομαρχιακό Συμβούλιο ότι ουσιαστικά εισέπρατε σχεδόν όλα τα προνοιακά που κατευθύνονταν προς τον νομό Αρκαδίας. Και τα οποία είναι πολύ μειωμένα τα τελευταία χρόνια λόγω της γενικότερης κρίσης. Το 2012, αν δεν κάνω λάθος, πετύχαμε τη σύναψη μιας προγραμματικής σύμβασης και δώσαμε όχι 50.000 που λέει αυτή, 140.000. Φυσικά, ο κύριος Σαμαρτζής ως πρόεδρος κάποια στιγμή αποχώρησε, είπε ότι αποχώρησε γιατί αποχώρησε από τη δική μας παράταξη, μας έδειξε και για το έργο του κάποια ντουλάπια και ένα βάψιμο που έκανε. Εγώ θα τον ευχαριστήσω για το ό,τι έκανε, αυτό μπορούσε, αυτό έκανε. Βέβαια πρέπει να το επισημάνω ότι δεν διοικούνται και τα οικονομικά δεν γίνονται με αποδείξεις ταμιακής μηχανής και με τα χρήματα στο σιρτάρι. Ένα ίδρυμα πρέπει να διέπεται από αρχές και πρέπει να ακολουθεί το δημόσιο λογιστικό. Και φυσικά η διαχείριση που έγινε δεν νομίζω ότι περιποιεί τιμή και στη διοίκηση του κυρίου Σαμαρτζή. Μας είπε ότι είπε κάποια, για κάποια δικηγόρο ότι πληρώθηκε και ότι το προσωπικό επέστρεψε από τη στιγμή που έγινε αυτός πρόεδρος. Σας πληροφορώ ότι το προσωπικό επέστρεψε όταν έγινε το δικαστήριο και κατάλαβε ότι πιθανώς η επίσκεψη να βγει παράνομη. Και σε τελική ανάλυση είναι τιμή δική μου και της δικής μας δημοτικής αρχής, στο βαθμό που είχαμε αρμοδιότητα με το Βοσινιώτιο, ότι βάλαμε τάξη, το αδειοδοτήσαμε, γιατί δεν είχε εκδοθεί ποτέ άδεια βρεφονιπιακού σταθμού, και το βασικότερο, τα δύο τελευταία χρόνια το εντάξαμε στο πρόγραμμα της ΕΤΑ, ώστε να μπορεί να χρηματοδοτείται με 2.700 ευρώ ανά παιδί και σταδιακά να καταστεί βιώσιμο, τη στιγμή βέβαια κατά την οποία ουσιαστικά λειτουργεί με μία πτυχιούχο, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, τεχνολογικής εκπαίδευσης είναι η κυρία, σε σύνολο 10 ατόμων. Όλα τα άλλα είναι υποχρεωτικές ή δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης. Και μάλιστα τη στιγμή κατά την οποία οι άλλοι παιδικοί σταθμοί του Δήμου με αντίστοιχη δυναμικότητα λειτουργούν με 2 ή με 3 άτομα. Τα συμπεράσματα δικά σας. Εμείς σε κάθε περίπτωση κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να διατηρηθεί αυτή η δομή, γιατί ο παιδικός σταθμός χρειάζεται ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να χαϊδεύουμε μονίμως αυτιά. Συζητήθηκε και άλλο ένα θέμα. Προχτές μάλιστα είχαν έλθει και τοπικοί πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων και πρόσωποι τοπικών κοινοτήτων της Τεγέας. Υπήρξε και κάποιος χαρακτηρισμός του Δημάρχου προς αυτούς, ότι έπρεπε να πάνε στο γραφείο του και δεν θυμάμαι και πώς ακριβώς τους χαρακτήρισε. Και πάλι, όταν τέθηκε το θέμα, η απάντηση ήταν άλλα λόγια για να αγαπιόμαστε. Νομίζω ότι προσπάθησε και πάλι να κρύψει την ανικανότητά του και την ανεπάρκειά του και την άγνοια του θέματος, κατηγορώντας ούτε λίγο ούτε πολύ την ΕΠΟ και την ΕΨΑ, η οποία το 2004 είχε προσπαθήσει στα πλαίσια των Ολυμπιακών έργων να κάνει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στο χώρο του Τεγεατικού. Γι' αυτό το λόγο το είχε παραχωρήσει τότε ο Τεγεατικός, αλλά επειδή δεν έγινε δυνατό να κατασκευαστεί το γήπεδο από την ΕΠΟ, αυτή η σύμβαση διαλύθηκε. Εμείς τι κάναμε? Το
Φεβρουάριο του 2014 προχωρήσαμε στη σύναψη μιας προγραμματικής σύμβασης με τον Τριετικό, προκειμένου να εκχωρήσει το χώρο του γηπέδου στο Δήμο για να κατασκευάσει ένα αθλητικό κέντρο. Ένα αθλητικό κέντρο το οποίο μπορούσε να κατασκευαστεί σταδιακά και σε πρώτη φάση θα κατασκευαζόταν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με συνθετικό χλωροτάπητα. Υπάρχει η σύμβαση, νομίζω ήσασταν και στην υπογραφή. Και δεδομένου ότι ο χώρος υπάρχει και για στιβό, δηλαδή για κουλουάρ και άλλες εγκαταστάσεις, συντάχθηκε η 157 του 14 μελέτη προϋπολογισμού 1.070.000, είναι στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου, η οποία βέβαια μπορεί να υλοποιηθεί και σταδιακά. Τώρα, τι δουλειά είχε το γήπεδο της ΕΠΟ και ο κύριος Προύτζος που δεν του έδινε την μελέτη και ανακατέψαμε και την αρχαιολογία και διάφορα, εγώ δεν ξέρω. Βέβαια, ο κύριος Προύτζος στα λεγόμενα του Δημάρχου απάντησε με τον γνωστό χαρακτηρισμό, θα το είδατε στη χθεσινή του συνέντευξη. Απλώς θέλω να του πω, αν δεν ξέρει, καλό είναι να ρωτάει, ας ρωτάει όχι εμάς, πρώτα τις υπηρεσίες του, και δεύτερον, ότι εμείς με ίδιους πόρους του Δήμου κατορθώσαμε και σε ελάχιστο χρόνο και κατασκευάσαμε αυτό το γήπεδο της Κάρτσοβας, που νομίζω είναι ένα στολίδι και εξυπηρετεί πολλά σωματεία. Βέβαια, χρειάζεται και αυτό το γήπεδο, χρειάζεται και το γήπεδο της Στεγίας και χρειάζεται και το γήπεδο της ΑΣΕΑΣ, το οποίο και πάλι το έχουμε υποβάλει με την 149 του 11 μελέτη στο πρόγραμμα Μπαλτατζής από το 2011 με προϋπολογισμό 300.000. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή λέγονται διάφορα σχετικά με έργα και τα λοιπά, εμείς είμαστε εδώ, περιμένουμε την πρόταση για το τεχνικό πρόγραμμα και θα τοποθετηθούμε ολοκληρωμένα.